Λοιπόν, το Ελενάκι τα είπε πολύ ωραία, γιατί φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι όταν συναντάς μία κοπέλα παντρεμένη, νέα, ερωτευμένη, φυσικά και θέλει να μεγαλώσει την οικογένειά της, εκτός κι αν... μπορεί και να μην θέλει. Μπορεί και να μην θέλει, αλλά θέλω να πω ότι φαντάζεσαι ότι μάλλον θέλει. Δεν λέω σήμερα η μέρα νομίζω ότι ένας από τους λόγους που παντρεύεσαι, αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να παντρευτείς, είναι... Η Ναταλία δεν παντρεύτηκε και δεν ήθελε να κάνει παιδιά. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι έχουν ξεπεραστεί τα ταμπού. Υπάρχουν τρόποι να συμβιώσεις με τον άνθρωπο. Γιατί άμα παντρευόταν τώρα θα ήθελε. Για να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου, γιατί χρησιμοποιώ την Ελένη ως παράδειγμα και όχι την ζωή της Ελένης Τσολάκη, αλλά με αφορμή τη συνέντευξη και την ατάκα της Ελένης. Λέω ότι τη σήμερον ημέρα συνήθως όταν βλέπεις μια νέα κοπέλα παντρεμένη, φαντάζεσαι ότι θέλει να κάνει ένα παιδάκι. Μπορεί να μην είναι το σωστό timing. Μπορεί να έχει αποφασίσει να το μεταθέσει χρονικά λίγο πιο μετά γιατί θέλει να ζήσει τη ζωή της με τον άντρα της. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι μια ερώτηση και μια συζήτηση που θα κάνεις. Εγώ με την Ελένη, είμαστε κολλητές τόσα χρόνια. Δεν είναι μια κουβέντα ποτέ που έχουμε κάνει ανοιχτά, γιατί δεν με αφορά. Ο άλλος θα σου πει αν θέλει κάτι, όποτε το θέλει, και αν είναι μια κουβέντα που ο ίδιος θέλει να ανοίξει για τους δικούς του λόγους. Και μπορώ να την καταλάβω, σας έχω πει και σε μένα έχει συμβεί. Να έχω χάσει το δεύτερο μωράκι τότε, τη δεύτερη αποβολή που είχα και έχω βρεθεί σε βάπτιση πολύ γνωστού ζευγαριού φίλων μας και να μου πει μια κυρία που, η οποία είχε να κάνει και με τη διακόσμηση του χώρου και λέει μπροστά σε όλους, άντε εσείς τι γίνεται, δεν κάνετε ένα παιδί, του στυλ... Αργήσατε, τι γίνεται, όχι, συμβαίνει, δεν έρχε, παντρευτήκατε. Ναι, παντρευτήκατε και δεν, ας πούμε... Άσχημο, αυτό που της είπε η κυρία στο καφέ, ακόμη πιο άσχημο.